Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας. Σήμερα ολοκληρώνουμε την παρουσίαση των υποψηφίων μας με δύο νέους υποψηφίους, αλλά και την παρουσίαση των υποψηφίων για τη δημοτική κοινότητα Κέρκυρας. Η παράταξή μας, Κερκυραίων Δήμος Νέα Αρχή, έχει πλήρη ψηφοδέλτια παντού, με ικανούς, καθαρούς και νέους υποψηφίους. Δίνουμε αυτή τη μάχη με χαμόγελο και αισιοδοξία, για να χτίσουμε το νέο Δήμο από την αρχή, με ενότητα και συνεργασία. Ένα ισχυρό Δήμο, με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας και με τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλού επίπεδου υπηρεσίες στους πολίτες. Νέα αρχή, νέα δήμαρχος. Είναι το μήνυμα που μετατρέπεται σε πλειοψηφικό ρεύμα στην κοινωνία και μας γεμίζει ευθύνες απέναντι στους πολίτες. Σήμερα παρουσιάζουμε τους δύο τελευταίους υποψηφίους δημοτικού συμβούλου. Είναι ο Γιώργος Παντελιός, ένας εκλεγμένος και έμπειρος τοπικητικός, που κάνει και αυτό στη δική του υπέρβαση. Οικονομολόγος, ελεύθερος επαγγελματίας, διετέλεσε πρόεδρος κοινότητας Πέλεκα, δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στον τότε Δήμο Παρελίων και ενιαίο Δήμο Κέρκυρας. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, μέλος του Συλλόγου Επαγγελματιών Λογιστών Κέρκυρας και άνθρωπος ήπιος και συνεργατικός που πιστεύει στις αρχές της συνεννόησης και της συνεργασίας. Ο δεύτερος υποψήφιος είναι ο Αλέκος Λάτσας, ο οποίος υπηρετεί στο πρώτο πυροσβεστικό σταθμό Κέρκυρας ως πυρονόμος. Ως συνδικαλιστής, είναι μέλος του Σωματείου της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Κέρκυρας, του οποίου διετέλεσε και πρόεδρος. Υπήρξε πρόεδρος της κοινότητας Αλεπού. Είναι παρατηρητής αγώνων ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κέρκυρας. Άνθρωπος με ισχυρές κοινωνικές αναφορές, ενεργός πολίτης αυτού του τόπου, που ενώνει τις δυνάμεις του μαζί μας για μια νέα αρχή. Σήμερα όμως έχουμε και τη χαρά να παρουσιάσουμε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κέρκυρας, που αποτελείται από 17 υποψηφίους. Η Μερόπη Ιδραίου έχει δεσμευτεί στο πρόγραμμά της να αναβαθμίσει τη λειτουργία των τοπικών συμβουλίων, να τους δώσει αρμοδιότητες και πόρους για να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και να μπορούν να εκτελούν μικρά έργα τοπικής σημασίας. Τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων που μέχρι σήμερα ήταν διακοσμητικά βγαίνουν από το περιθώριο. Εντάσσονται στη λογική της αποκεντρωμένης και ευέλικτης λειτουργίας του νέου Δήμου, που περιλαμβάνει και τη δημιουργία διοικητικής δομής σε κάθε δημοτική ενότητα, μαζί με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που στόχο έχουν να εξυπηρετούν τον πολίτη, στον τόπο κατοικίας του έξυπνα και γρήγορα. Οι 17 υποψήφοι σύμβουλοι για το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Κέρκυρας είναι οι εξής: Αλαμάνος Μάκης, συνόδευε υπάλληλος, Βενετσιάνου Ελένη, Δίνος Θεόδωρος, ιδιωτικός υπάλληλος, Θεοτόκης Στάκης, ελεύθερος επαγγελματίας, Κομιανού Ελένη, συνταξιούχος, Κρητικού Χρυσάνθη, ιδιωτική υπάλληλος, Λαμβύρη Ολυμπία, ιδιωτική υπάλληλος, Ελευθεριώτης Πέτρος, υπάλληλος ΟΑΕ, Μακρύς Ιωάννης, ιδιοκτήτης και οδηγός ταξί, Μαρτζούκου Δώρα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Μιχαλά Μέρη, ξεναγός, Νάνος Στέφανος, ιδιωτικός υπάλληλος, Πολίτης Μιχάλης, διδάσκων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σκούρας Ευστάθιος, ιδιωτικός υπάλληλος, Σταθούλης Ιωάννης, ιδιωτικός υπάλληλος, Χατζής Ηλίας, ελεύθερος επαγγελματίας, και Βόγκα Χριστίνα, γραμματέας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας. Κλείνουμε τα ψηφοδέλτιά μας. Ο συνδυασμός μας θα κατατεθεί στο πρωτοδικείο. Δίνουμε τη μάχη με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, αλλά όχι αναζωνία. Και πάνω απ' όλα με αγάπη για την Κέρκυρα. Απλώνουμε το χέρι σε όλους. Οι δικοί μας συνομιλητές είναι οι πολίτες του νέου Δήμου. Από όπου και αν ανήκουν.